Το σπίτι που γλυκόταν ο Γουρλής είναι δικό σας. Ας δε, φύγετε. Δεν ακούστε καθαρά. Τι δε, δε. Εσείς σου δώσατε καταφύγιο. Δε, δε, φύγετε. Τι είπατε. Σιγά ρε φύγε, βγες το μάτσο αυτό Μαρκούτσι. Άστε ρε τον άνθρωπο ρε, ούτε τον ξέρω ούτε με ξέρει. Τυχαία βρέθηκα εκεί εγώ. Μάγκες, για ελάτε από εδώ. Εγώ είμαι ο δικηγόρος του. Κυρίες και φίλοι, δεν μπορούμε να μπούμε στο εισαγγελέα να ξεμπερδεύουμε, σε παρακαλώ. Εκτιθέμεθα εδώ. Είναι άλλη μέσα. Άλλη. Συνοστισμός, ε. Πολύ γίναμε παράνομα. Να δούμε πώς θα ζήσουμε. Έχει κορεστεί το επάγγελμα. Εσείς ακούγομαι. Ναι, πέστε μας. Είσαστε όλοι συμμορία. Κοιτάξτε, όχι ακριβώς. Πάντως υπάρχει μια συγγένεια. Όπως και να το κάνουμε, το με νερό ποτέ δεν γίνεται. Να σας εξηγήσω. Ο κύριος από εκεί, ο γιος του. Και η αδερφή του Γαρντάση από εδώ. Κάς, τι λες, ρε, τι θες. Έχετε να πείτε κάτι, να κάνετε κάποια δήλωση. Κοιτάξτε, θα σας πω. Εγώ μπορεί να μπω αθώος μέσα από τον εισαγγελέα, να με αθώσει ο εισαγγελέας γιατί πραγματικά δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά ελάτε αύριο εδώ την ίδια ώρα να με βρείτε με χειροπέδες. Γιατί θα έχω κάνει φωνικό. Θα έχω σκοτώσει ένα πολύ στενό συγγενή μου. Τα ακούς Ζαχαρία, με βλέπεις, κάνε τη διαθήκη σου. Ελάτε την ίδια ώρα, μην το ξεχάσετε, έτσι. Έχετε να πείτε κάτι, να κάνετε κάποια δήλωση. Κοιτάξτε, θα σας πω. Εγώ μπορεί να βγω αθώος μέσα από τον εισαγγελέα, να με αθώσει ο εισαγγελέας γιατί πραγματικά δεν έχω κάνει τίποτα. Αλλά ελάτε αύριο εδώ την ίδια ώρα να με βρείτε με χειροπέδες. Γιατί θα έχω κάνει φωνικό. Θα έχω σκοτώσει ένα πολύ στενό συγγενή μου. Τα ακούς Ζαχαρία, με βλέπεις, κάνε τη διαθήκη σου. Ελάτε αύριο την ίδια ώρα, μην το ξεχάσετε, έτσι. Όχι κύριε Καλυπόδη, δεν σας γνωρίζω. Απλώς σας πήρα τηλέφωνο γιατί το βρήκα στο μπλοκάκι του αδερφού μου. Ναι, δικηγόρος Καλυπόδης. Φουντούκης, κύριος Φουντούκης. Που είναι, δεν ξέρω, γι' αυτό σας πήρα. Έχει πρόβλημα ο Λάμπρος. Ναι, έχει πλεξίματα. Τον τραβάνε στην ασφάλεια. Τι έκανε, τώρα τι να σας πω, δεν ξέρω. Κάστε ρε Χριστιανή μου, τώρα βρήκες να ξεσκώνεις το τηλέφωνο που τηλεφωνάω. Ναι, κύριε Καλαπόδη, κύριε Καλυπόδη. Και βρέθηκε ένας φυγόδικος εδώ στο σπίτι και η αστυνομία πιστεύει ότι τον περιέθαλπε ο αδερφός μου. Πού είναι τώρα, πού να ξέρω που είναι. Εχθές τον είχα, ναι, εχθές τον είχαν στην ασφάλεια, τώρα δεν ξέρω που είναι. Βλέπετε, δεν έχω ιδέα εγώ από αυτά. Δεν είχα ποτέ εγώ έτσι παρτίδες με αστυνομία, με κακοποιούς. Ναι, α, ναι, ναι, θα φροντίσετε να μάθετε. Πολύ. Αν πάρετε στην ασφάλεια θα σας πούν. Εντάξει, γεια σας, χαίρετε. Ό,τι θέλεις κάνεις εδώ μέσα, ε! Άσε μας, δε κυρά μου. Εδώ έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Δεν βλέπεις το τηλεφώνησε στον δικηγόρο. Και πού τον έχουνε τώρα τον κύριο Λάμπρο, δεν ξέρεις, είπες. Πού να ξέρω. Μου έχει ξανατύχει τέτοια περίπτωση. Φαντάζομαι ότι από την ασφάλεια θα τον πάνε στη σήμανση για δαχτυλικά αποτυπώματα και φωτογραφίες εμπρός και προφίλ. Μετά στον εισαγγελέα, στον αυτόφορο. Κατά τα άλλα, δεν έχεις ιδέα. Δεν ξέρεις τίποτα από αυτά. Άσε μας ρε Αφρούλα, εδώ κάθομαι πάνω στα καρφιά. Έτσι και με καρφώσουν και εμένα. Αλλά δεν φαντάζομαι, υπάρχει λόγος. Οι μαφιόζοι δεν καρφώνονται ποτέ μεταξύ τους. Τώρα θα μου πεις ο αδερφός μου δεν είναι μαφιόζος. Αυτό το κακό έχει αυτός ο άνθρωπος. Οχ, πήγαινε να ανοίξει, μην τους πεις ότι είμαι εδώ. Γιατί? Γιατί θα με σφάξουν. Χριστός και Παναγία, ποιοι? Όλοι, όλοι. Δεν ξέρω και κανένα που να μην θέλει να με κάνουν κομμάτια. Και τι να μοιράσουν από μένα. Μια σταλιά άνθρωπος είμαι. Πρόσεξε, μην τους πεις τίποτα, το κρίμα στο λαιμό σου. Πού είναι ο μαστρός Ζαχαρίας? Γιατί? Τον θέλουμε πηγόντως. Είναι ζήτημα ζωής και θανάτου. Δεν είναι εδώ. Πέθανε. Έχει βγει έξω. Εσείς γιατί θέλετε να τον κάνετε κομμάτια? Πατέρα, άσε να εξηγήσω εγώ στην κυρία από εδώ. Τον θέλουμε επειδή θα γίνει φωνικό και θα τον σφάξουν. Να προλάβουμε εμείς πριν από τη φωνιά του. Που μπορεί να τον βγάλει αθώος στα αγγελέας, ε. Τώρα κατάλαβε. Γιατί? Ούτε εγώ δεν κατάλαβα τι είπες. Εγώ όμως κατάλαβα. Γι' αυτό πηγαίνετε στα κομμάτια, μη με κάνετε και φωνάξω την αστυνομία. Εμπρός, έξω. Ο κύριος Ζαχαρίας δεν είναι εδώ. Άντε. Θα ξανάρθουμε. Πες του να είναι έτοιμος, γιατί η ώρα του πλησίασε. Πάμε ρε Αποστόλη να ξεπουλώσεις τη λεκάνη.